σκέψη ξεκίνησε το 2006, όταν κάποιοι φίλοι μου μου είπαν αφού κάνεις όλα αυτά που κάνεις στις άλλες ομάδες, γιατί δεν κάνεις και τη δικιά σου. Έτσι ξεκίνησε η... Όχι η ιδέα, η ιδέα υπήρχε, απλά ξεκίνησε να γίνει το καταστατικό, να βρω πώς γίνεται μια ομάδα, πώς δουλεύει μια ομάδα. Και το 2007, στις 13 Οκτωβρίου, κλείσαμε τα 10 χρόνια ζωής. Μετά από τη δικιά μου την ομάδα που ξεκίνησε το 2007, μπήκαν άλλες, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στις 10 ή 12. Που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αθλητές στην καλαθόσφαιρα. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Στο NBA φέτος είμαστε περίπου στα 165 άτομα μαζί με την αντρική ομάδα. Έχουμε το νέο τμήμα του U8, καινούριο τμήμα το οποίο και αυτό γεμίζει. Έχουμε κοντά στα 12-13. Από εκεί πέρα η Ακαδημία κοντά στα 100-120 και όσο ανεβαίνουν U16, U18, συμπληρώνουμε, φτάνουμε τα 165 άτομα. Η φιλοσοφία του NBA είναι η εκμάθηση της καλαθόσφαιρας και μέσα από το παιχνιώτη μορφή που είναι το half fun, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο στις αναπτυξιακές ηλικίες μπορούμε να μεταφέρουμε και να κερδίσουμε τα παιδιά να έρθουν στην καλαθόσφαιρα. Ξεκινάμε φέτος, έχουμε και U8, κάνουμε προσπάθειες σιγά σιγά να ανεβαίνουμε, να κάνουμε και U6, σιγά σιγά φυσικά. Έχουμε αρκετό κόσμο, πολύ όρεξη. Μοιράζουμε τα παιδιά όσο γίνεται, να μην έχουμε πολλά παιδιά σε κάθε προπόνηση. Πρώτος στόχος είναι να βγάλουμε αθλητές για την εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο βλέπουμε την ομάδα του NBA, απλά βλέπουμε να δώσουμε αθλητές σε εθνικές ομάδες. Το 2005 και έμαθα με μαμάς μου τον Michael Jordan και ήταν ένα μεγάλο ενθουσιάστηκα που τον είδα. Και ούτε με ξύσαμε μπάσκετ. Ένας μαθητής μου ξεκίνησε το μπάσκετ και είχε μου πει αν θέλω να πιένω μαζί του. Και εγώ θεώρησα ότι μια καλή ευκαιρία γι' αυτόν και είπα να το δοκιμάσω. Και τελικά άρεσε μου πάρα πολλά και συνέχισα έτσι 5 χρόνια μέσα στο NBA και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι πάρα πολλά το shoot, δηλαδή να δημιουργούμε ενέργειες, να μου δημιουργά οι playmaker μας ενέργειες και να με ευκαλεί μόνη μου στην baseline για shoot. Αρέσκει μου να δημιουργώ και εγώ στις συμπαίχτριες μου. Και ναι, παραπάνω αρέσκει μου να παίζω 2-3, που είναι ο shooting guard, που μου αρέσκει να σουτάρω πάρα πολλά. Αμένο μου κομμάτι είναι η ομαδικότητα και ότι το περιβάλλον θα είναι πολύ ωραίο. Με ωραίο μέρος να είσαι με φίλους και συμπαίχτες. Πάντα στο τέλος είμαστε όπως είναι έτσι χαρούμενοι. Στις προπονήσεις έρχομαστε με χαμόγελο, με χαρά, με ενθουσιασμό για την προπόνηση. Είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας, σε τίποτα είναι το χαλά τούτο, ό,τι και να γίνει. Στη συμμαθητρία μου, η συμμαθή μου, θα έλεγα να επιλέξει τον μπάσκετ, επειδή το μπάσκετ είναι ένα δημιουργικό αθλήμα, το οποίο παίζεις παραπάνω ομαδικά και με το μυαλό. Είναι ένα αθλήμα που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα σε ένα λεπτό, μπορεί και σε δευτερόλεπτα. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι ένα ωραίο αθλήμα, επειδή γυμνάζεις πάρα πολλά το σώμα σου και βοηθάς στο να είσαι ομαδικός, να έχεις αυτοπεποίθηση μέσα σου. Να επιλέξω μπάσκετ, επειδή είναι από τα πιο εντυπωσιακά αθλήματα, είναι το πιο ομαδικό αθλήμα. Σε κάποιες συμμαθητές, σε κάποια συμμαθήτρια που να ήθελα να ξεκινήσει κάποιο άθλημα, ήταν να του έλεγα να ξεκινήσει μπάσκετ, γιατί συνδυάζει και την ευχαρίστηση και την άσκηση ταυτόχρονα και βοηθά σε πολλά μέρη, όπως το να μάθεις να σκέφτεσαι καθαρά, να είσαι σε μια ομάδα, να μάθεις να συνεργάζεσαι με τους άλλους και ταυτόχρονα να είσαι χαρούμενος κάνοντας την που κάνεις. Το αγαπημένο μου κομμάτι είναι η ομαδικότητα της ομάδας, το περιβάλλον στις προπονήσεις και στα μάτς και η υποστήριξη των παιχτών μου που είναι σαν τη δεύτερη οικογένειά μου. Αρέσκει μου η Καλέη Παπαδοπούλου, επειδή είσαι και ηγετικό ρόλο στην ΑΕΛ και είσαι και το ρόλο της προπονητρίας. Και ξένος παίχτης, αρέσκει μου παίχτρια από το WNBA, η Κάντασα Σπάρκερ, επειδή είναι η καλύτερη πασέρ των Sparks και γενικά πάρα πολλά καλή παίχτρια και το ειδωλό μου.
Σαν Κύπρια παίχτρια θαυμάζω την Παπαδοπούλου, την πρώην αρχηγό της ΑΕΛ. Αρέσκουν πολλά οι τρίπλες που κάνουν ο τρόπος που είναι και προπονήτρια και παίχτρια ταυτόχρονα. Και σαν ξένο αρέσκουν πολλά ο Στέφεν Κάρι. Αρέσκουν όχι πολλά καλό σουτ, πολλά καλά skills με την μπάλα και να ήθελα να του μοιάσω. Ο αγαπημένος μου Κύπριος παίχτης είναι ο Σάιμον Μιχαήλ που παίζει στον Κεραυνό και από το NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.